Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους εργαζόμενους του Καψής Αστόρια και μαζί με τα σωματεία, μια σειρά σωματεία από το Ηράκλειο που έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη δεύτερη μέρα που πραγματοποιούν στάση εργασίας και διεκδικούν κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης του ξενοδοχείου να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, να πληρωθούν το 100% του μισθού τους κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης, καθώς επίσης και να πάρθουν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η εργοδοσία συναδέλφων, οι οποίοι σε όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε οι εργαζόμενοι να οργανωθούν και να διεκδικήσουν τα δίκαια αυτά αιτήματά τους. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και είμαστε μαζί τους να διεκδικήσουν με βάση τις ανάγκες τους, να διεκδικήσουν για να μπορούν να έχουν αύριο, για να μπορούν να επιβιώσουν και σε αυτόν τον αγώνα όλος ο λαός του Ηρακλείου πρέπει να είναι δίπλα τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και θα συνεχίσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούν. Το συνδικάτο μας βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του κλάδου των εργαζομένων στα τρόφιμα και στα ποτά, του κλάδου που στηρίζει την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, τροφοδοτεί το τουριστικό θαύμα και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι με τι κόπο και με τι υδρότα αυτή η τουριστική ανάπτυξη περνάει πάνω από τις πλάτες μας. Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων στο Καψής Αστόρια που δείχνουν τον δρόμο και αποτελούν και για μας παράδειγμα για το πώς πρέπει να εκφράζεται η αλληλεγγύη και πώς πρέπει να δίνονται οι αγώνες μαζικά, οργανωμένα και συντονισμένα. Θέλουμε να καλέσουμε και άλλα σωματεία να συμμετέχουν στην έκφραση αλληλεγγύης προς τα αιτήματα των εργαζομένων του Καψής Αστόρια και να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους του νομού να πάρουν μέρος στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη, ώστε να πάρουν απάντηση κυβέρνηση και εργοδότες ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, πλέον δεν θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διεκδικούμε καλύτερους όρους ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Χαιρετίζουμε τη μαχητική στάση των εργαζομένων στην Καψής Αστόρια, η οποία αποτελεί παράδειγμα και για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Καλούμε τη σειρά μας όλα τα μέλη και όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους στις αποθήκες, στα μεγάλα εργοστάσια, στις εμπορικές επιχειρήσεις, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και 20 του Νοέμβρη να πλημμυρίσουν το Ηράκλειο, να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις και να αγωνιστούν με τα ίδια πράγματα τα οποία αγωνίζονται και εργαζόμενοι εδώ σήμερα. Καλούμε στις 20 Νοέμβρη στις 10 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας για να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας σε όλες τις χώρες δουλειάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τουριστικών Ηρακλείου βρίσκεται σήμερα εδώ, δίπλα στους εργαζόμενους γονείς των μαθητών μας που δίνουν έναν τίμιο αγώνα για τη ζωή και την επιβίωσή τους. Συνάδελφοί μας, χαιρετίζουμε τον τίμιο αγώνα σας και συνυπογράφουμε όλα τα αιτήματά σας. Θέλουμε να πούμε το εξής. Στέλνουμε μήνυμα ανυπότακτο ενάντια στην εργοδοσία αλλά και στην κυβερνητική τρομοκρατία που έστειλε τον κλάδο μας στα δικαστήρια στην απεργία της 23ης Οκτώβρη. Ξέρουμε ότι ο δρόμος του συλλογικού αγώνα είναι ο μόνος δρόμος. Κλιμακώνουμε τη δράση μας εν ώψη της απεργίας της 20ης Νοέμβρη. Και εμείς με τη σειρά μας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην αγώνα των εργαζομένων, τη συμπαράστασή μας στις διεκδικήσεις τους και διαμαρτυρόμαστε απέναντι στην άδικη τρομοκρατική απόλυση με τις συνδικαλιστικούς λόγους απέναντι ενός πρωτοφόρου εργαζόμενου που μπήκε μπροστά και βοήθησε στην οργάνωση αυτού του αγώνα. Έχουμε υποστεί και εμείς πολλές διώξεις. Η κυβερνητική πολιτική και η νομοθεσία του κράτους είναι εις βάρος μας, είναι εναντίον μας. Βοηθάει την κυβέρνηση που είναι ο δικός μας εργοδότης σαν καθηγητής του Δημόσιου Σχολείου αλλά και την εργοδοσία να αυθαιρετεί, να τρομοκρατεί, να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου και σιωπή. Αλλά οι εργαζόμενοι δεν θα τους κάνουμε το χατήρι και εμείς με τη σειρά μας θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά στην 24ωρη απεργία της ΚΕΣΕΗ και της ΑΔΕΔΙΣ στις 20 του Νοέμβρη, να κλείσουν τα σχολεία, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μαζί να κατεβούν στον δρόμο, να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους σε όλα αυτά που συμβαίνουν και κατασπαστούν τη ζωή μας.